Παναούσα 20 λαλητήριο ενάντια στη σχεδιαζόμενη κατάργηση δημοσίων υπηρεσιών και την υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάουσας, όπως ΔΟΗ, ΙΚΑ, ΟΕ, Νοσοκομείο και Πανεπιστημιακό Τμήμα, διοργανώθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Οκτωβρίου, λίγο μετά την παρέλαση και τις εορταστικές εκδηλώσεις, στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Νάουσας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Αναστάσιου Καραμπατζού. Τα δίκαια, τα αυτονόητα διεκδικούμε. Την υγεία μας. Το νοσοκομείο λοιπόν είναι το πρώτο και με διαφορά σε προτεραιότητα αίτημα που πρέπει να παλέψουμε και να συνεχίσουμε. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν θέλω να δεσμευτώ εγώ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο, σε 2, 3, 5 μήνες, τι μπορεί να μας ξαναπροκύψει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε με το όπλο τη σκανδάλη που λέμε, το χέρι στη σκανδάλη. Είναι το ΙΚΑ. Κάναμε κινητοποίηση με την Επιτροπή και από το Εργατικό Κέντρο και από το Συνταξιούχο Σωματείο. Κατεβήκαμε, βρήκαμε τον διοικητή. Άλλα τα χαρτιά λένε, άλλα στα στόματα και στις προφορικές εγγύησεις. Δεν πιστεύουμε, γίναμε καχύποπτοι αγαπητοί φίλοι, συμπολίτες. Τα χαρτιά άλλα λένε. Τοπικό υποκατάστημα Βέρειας, τοπικό υποκατάστημα Αλεξάνδρειας παραμένουν, τοπικό υποκατάστημα Νάουσας ίσον διεύθυνση κοινωνικής ασφάλισης. Και θα το δεχτούμε έτσι, θα το φάμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε. Σε ποιο ΙΚΑ, όταν η Νάουσα η εργατομάνα και ακόμη έχει 4.500 ασφαλισμένους. Δεν είναι 5-10. Και άλλες περιοχές η Βέρεια έχει 4.000 ασφαλισμένους. Και βεβαίως θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν τίθεται θέμα αντιπαράτηση με τη Βέρεια. Αλλά μας αναγκάζουν, αγαπητοί φίλοι, να δημιουργούμε αυτόν τον εσωτερικό τοπικισμό και την αντιπαλότητα. Και αυτά είναι οι πολιτικές. Δεν φταίει φυσικά σε τίποτε ο λαός της Βέρειας. Αλλά να έρθουν να κρίνουν τι, το ΙΚΑ της Νάουσας, που έχει μια τεράστια εξυπηρέτηση. Νιώθει την εξυπηρέτηση καθημερινά ο πολίτης, οι παλιοί εργαζόμενοι και οι σημερινοί εργαζόμενοι. Όταν έχει ένα αρχείο τεράστιο, το 1940, 200 τετραγωνικά μέτρα αρχείο. Να φύγει λοιπόν από εδώ και να πάει στη Βέρεια, να νοικιάσουμε στη Βέρεια. Αυτά τα έξοδα δεν τα σκέφτονται. Ποιοι ανεγκέφαλοι είναι αυτοί που κάθονται και σχεδιάζουν? Λες και αυτός ο τόπος, αυτή η πόλη, τους έχει κάνει κάτι και πρέπει να τη ρίξουν στο πύρι το εξώτερο. Θα μας βρουν απέναντι λοιπόν. Θα μας βρουν απέναντι και εσείς όμως όλους. Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος της Νάουσας, κ. Καραμπατζός, αναφέρθηκε αναλυτικά και στα χρηματικά ποσά που διατίθενται για τα λειτουργικά κόστη του κτηρίου του ΙΚΑ της Βέρειας. Πληρώνει 9.500 ευρώ ενίκιο το μήνα. Εδώ έχουμε ιδιόκτητο κτίριο. Και μου δώσαν τα παιδιά. Είναι εδώ οι συνδικαλιστές, με τους οποίους έχουμε μια καλή συνεργασία και μαζί θα προχωρήσουμε έτσι, όπως και με όλους τους φορείς. Μου δώσαν στοιχεία από το κλείσιμο των δύο ΔΟΗ, της Αλεξάνδρειας και της Βέρειας, όχι μόνο κέρδος θα βγάλει το κράτος και οι τροϊκανοί, αλλά θα μπουν και 21.000, τώρα τα χαρτιά τα έχω εδώ. Ο Δημήτρης ο Καβάκης μου το έστειλε. Έκανε μια ανάλυση στο παιδί και μπράβο το, μου τα έχει τεκμηριωμένα. 21.000 μέσα θα μπει το κράτος. Ετησίως. Και τι μιλάμε, για τα έξοδα θέρμανσης, έτσι που είναι ξέρω εγώ 5-6.000 το χρόνο, το ίδιο και το ΤΕΒΕ που έχουν 3.000 το χρόνο έξοδα θέρμανσης, το φως, το νερό και το τηλέφωνο. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε παράλληλα και στο κόστος που πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες της Νάουσας για τη μετακίνησή τους από την Νάουσα στη Βέρεια για να επισκεφθούν το ΙΚΑ. Δεν σκέφτονται λοιπόν ότι θα ταλαιπωρούνται 35.000 και όχι μόνο συμπολίτες με το πήγαινε έλα και ρωτά σήμερα τον αγροτάκο, τον καθημερινό πολίτη να πάει να χάσει και να στηθεί εκεί στις ουρές. Το ρωτάμε, θα χάσει όλη την ώρα του. Θα πληρώσει το εισιτήριο, θα πληρώσει βενζίνες. Και αν θα εξυπηρετηθεί και πώς θα εξυπηρετηθεί, πληρώνοντας αντίστοιχα στις εκεί καινούργιες επεκτεταμένες υπηρεσίες που θα χρειαστεί να γίνουν ενίκεια. Παράλληλα, έκανε έκκληση στους βουλευτές του νομού να μεσολαβήσουν για την επίλυση του ζητήματος. Και θέλω να καλέσω λοιπόν από εδώ, από αυτό το βήμα, για να μην έχουμε αυτές τις διαφωνίες δήμος με δήμος στον ίδιο νομό, γιατί στο ίδιο καράβι είμαστε, τους εκλεκτούς και αγαπητούς κυρίους και κυρίες βουλευτές. Οφείλουν λοιπόν, έχουν καθήκον και υποχρέωση. Σε αυτό το νομό δεν υπάρχει ένας δήμος, μια πόλη. Υπάρχουν και άλλες περιοχές.
οι οποίες έπρεπε εδώ και τώρα και πολλά χρόνια, γιατί το πράγμα αυτό που ζούμε, το 50% περίπου ανεργία που έχει η περιοχή μας, δεν το έχει άλλη περιοχή. Και παρόλα αυτά λοιπόν, αντί να ενισχυθεί και να βοηθηθεί σε έναν λογικό βαθμό και ένα λογικό επίπεδο, δυστυχώς χτυπιέται συνεχώς. Επειδή λοιπόν είμαστε δημότες ενός ηρωικού τόπου, πριν από μας, επί δεκαετίες, εκατονταετίες θα έλεγα, από το 1822 μέχρι και το 1912 και μέχρι τον εμφύλιο και μέχρι σήμερα, και θα συνεχίσει έτσι αυτή η περιοχή, δεν γονατίζει. Δεν γονατίζει, έστω και με δύσκολες συνθήκες, να δώσουμε τον αγώνα. Και θέλω να κλείσω με το κάλεσμα προς όλους τους συμπολίτες. Εσείς θα γίνετε οι πρεσβευτές και προς τους υπόλοιπους που απουσιάζουν σήμερα δικαιολόγητα ή δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Η προσπάθεια και η κινητοποίηση θα συνεχιστούν μέχρι την τελική δικαίωση. Και αυτό που είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνάντηση των φορέων, επόμενο διάστημα, είπαν και οι εκλεκτοί συνάδελφοι και τους ευχαριστώ, και η κυρία Ιωσήφιδου και ο κύριος Γόγος και ο κύριος Καρτσιούνης. Έχουμε θέσει ως απότατο με τη σειρά των κινητοποιήσεων Μακεδονία, Στράκης, Υπουργείο, κλειδί αν χρειαστεί να κόψουμε τον κόβο στο Μαξίμου, στα Υπουργεία, Διαπαραταξιακή Επιτροπή, μέχρι 31 12 και την παρέτησή μας. Σας στέλνουμε λοιπόν κοντά σε αυτόν τον αγώνα τον υπερκομματικό. Τοπικός ναι, αλλά με την καλή έννοια τοπικός αγώνας. Στο συλλαλητήριο ήταν παρόντες οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Κώστας Καλαϊτζίδης και κυρία Δώρα Μπαλτατζίδου, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, η επικεφαλής της Μιζώνος Μειοψηφίας κ. Ήλια Ιωσήφιδου, ο επικεφαλής της Σύσσωνος Μειοψηφίας κ. Βασίλης Γόγος, ο επικεφαλής της ΛΑΣ κ. Γιώργος Καρτσιούνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Κάλης, ο πρόεδρος των Εμποροβιοτεχνών κ. Μίγκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος κ. Αποστόλου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας κ. Αποστόλου, ο πρόεδρος των Εφοριακών Ημαθίας κ. Κάκαρης, ενώ συμμετείχαν επίσης στο εργατικό κέντρο Νάουσας, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ Νάουσας, η ΠΑΣΥ, οι μαζικοί φορείς της Νάουσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Λευκαδίων, ο Σύλλογος Δασκάλων Υπηαγωγών Νάουσας, καθώς και το ραδιοταξί Νάουσας, αλλά και απλοί πολίτες. Ο Δήμαρχος της Νάουσας, κ. Καραμπατζός, έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας πως παρέλαβε μια πόλη και δεν πρόκειται να παραδώσει μια κομμόπολη. Παρέλαβε μια πόλη με το νοσοκομείο, όταν δεν υπήρχαν νοσοκομεία στη χώρα, το 1937. Παράλαβε μια πόλη με την εφορία της, με το ΤΕΒΕ της, με το ΙΚΑ της, με το Πανεπιστήμιο, με τη σχολεία στη φυλάκων, με το τμήμα δίωξης λαθρομεταναστών, με μια σειρά υπηρεσίες, και όταν ανέλαβα μαζί με τους συνεργάτες, αναλάβαμε για να τα επεκτείνουμε αυτά, έτσι να μεγαλώσουμε, να κάνουμε πραγματικά έργα υποδομής προς όφελος των πολιτών. Εάν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα να ασχολούμαστε με τα κοινά. Και ο αείμνηστος, ο Μακαρίτης, ο Τάσος Παπαδόπουλος, είχε πει: παρέλαβα ένα κράτος, μια Κύπρο ενωμένη, μια ελληνοκυπριακή δημοκρατία, και απέρριψε το 2004, πότε, το 7, τον Απρίλιο, Μεγάλη Τετάρτη ήταν. Δεν θα παραδώσω κομμόπολη. Το ίδιο λοιπόν λέω και εγώ προσωπικά εδώ. Παρέλαβα ένα τέτοιο δήμο ιστορικό, δοξασμένο και ηρωικό. Δεν θα τον παραδώσω κομμόπολη. Ευχαριστώ.